Οφείλουμε ορισμένες διευκρινήσεις, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Σε σχέση καταρχήν με το νομοσχέδιο, το οποίο το καταψηφίζουμε όχι απλώς για ιδεολογικούς λόγους, κύριε Υπουργέ, αλλά επειδή και αυτό, ως ένας κρίκος και αυτό το νομοσχέδιο πολλών προηγούμενων σαν και αυτό, αφήνει ένα πολύ συγκεκριμένο και ένα πολύ πρακτικό, ξέρετε, αρνητικό αποτύπωμα στα δικαιώματα των ίδιων των εργαζομένων, στα δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών επαγγελματοβιοτεχνών. Δεν είναι για αυτούς αυτό το νομοσχέδιο. Και βεβαίως αφήνει ένα πολύ αρνητικό αποτύπωμα. Το εξηγήσαμε επανειλημμένα και σήμερα και στις επιτροπές, στην ποιότητα της ζωής του λαού μας, αλλά και στο ίδιο το περιβάλλον. Αυτοί είναι οι λόγοι, πολύ συνοπτικά, για τους οποίους καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο, το σημερινό νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ως απαράδεκτη οποιαδήποτε σύνδεση της μείωσης του ΦΠΑ με το προσφυγικό, της μείωσης του ΦΠΑ σε αυτά τα 5 μονάχα νησιά με το προσφυγικό, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά αποτελεί αυτό κατά την άποψή μας την νομιμοποιητική βάση για μια ολόκληρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταδικάζει αυτά τα νησιά, τα συγκεκριμένα νησιά, να μετατρέπονται σε φυλακές ψυχών. Εμείς έχουμε καταθέσει, δεν ακούσαμε κάτι γι' αυτό, να υποθέσουμε ότι την κάνετε δεκτή, να υποθέσουμε ότι την απορρίπτεται. Έχουμε καταθέσει ως κόμμα, έχουμε μάλλον επανακαταθέσει, γιατί την έχουμε καταθέσει αρκετές φορές μέχρι τώρα, μία τροπολογία για τη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, στα πλαίσια της πρότασης και της άποψης που έχουμε ως κόμμα για την κατάργηση του ΦΠΑ σε αυτά που λέμε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, και όλοι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι αυτά. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, ζητάμε την επαναφορά, αν θέλετε, του καθεστώτος του ΦΠΑ που ίσχυε πριν την κατάργηση, για όλο όμως, για το σύνολο των νησιών του Αιγαίου. Από εκεί και πέρα τώρα, και σε σχέση με τις τροπολογίες, για τις οποίες αποκτάει μια πολύ κακή συνήθεια και αυτή και η σημερινή κυβέρνηση. 5 είναι οι τροπολογίες, αρκετά μεγάλες, αρκετά εκτενείς. Θα ξεκινήσω από την τροπολογία 950 με ειδικό αριθμό 80. Ξέρετε, αυτή η τροπολογία αποτελείται, κύριε Πρόεδρε, από 8 άρθρα. Άρθρα τα οποία είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους, παρά το ότι ανήκουν αυτά τα άρθρα, ασχολούνται μάλλον με θέματα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Έτσι λοιπόν, από το πρώτο άρθρο, το οποίο αφορά στην πληρωμή των οδηπορικών εξόδων των λιμενικών, για το οποίο βεβαίως, πράγμα με το οποίο εμείς βεβαίως και συμφωνούμε και θα το υπερψηφίζαμε αν ερχόταν εδώ ως ξεχωριστό άρθρο, την ίδια στιγμή υπάρχει όμως παρακάτω και το άρθρο 8, το οποίο συνιστά μία ομή, απαράδεκτη, κρατική, υπουργική μάλιστα παρέμβαση στη λειτουργία των ίδιων των ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εσείς τέλος πάντων οι οπαδοί της ελευθερίας και της απελευθέρωσης, γιατί έχετε τόση μανία να επεμβαίνετε στα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων και να ορίζετε ακόμα και τις θητείες τους, ακόμα και ιδιαίτερες, ειδικές πλευρές της λειτουργίας αυτών των οργανώσεων. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έρχονται αυτά τα δύο άρθρα σε μία τροπολογία, για την οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε συνολικά, καταλαβαίνετε ότι θα πάμε και θα ψηφίσουμε εκείνο το οποίο βαραίνει. Και εδώ, εν προκειμένου, βαραίνει το τελευταίο άρθρο, αυτή η παρέμβαση, η κρατική παρέμβαση, η απαράδεκτη στη λειτουργία των ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Θα πούμε λοιπόν όχι σε αυτήν την τροπολογία, παρά το ότι συμφωνούμε, επαναλαμβάνω, με την πληρωμή των οδηπορικών εξόδων των λιμενικών. Πάμε στην επόμενη τροπολογία. Εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Δεν έχουμε 8 άρθρα, έχουμε 10 άρθρα. Είναι ένα μοσαϊκό πραγματικά διατάξεων, ετερόκλητων, εντελώς άσχετων μεταξύ τους, πολλών υπουργείων, μαζεμένων σε μία τροπολογία που έχει τον αριθμό 951 με και ειδικό το 81. Πρώτα για το άρθρο 4.
Έχει σημασία να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αφορά τους εργαζόμενους της πρώην δυστυχώς ελληνικής, της πάλε ποτέ κρατεάς ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, την οποία οι κυβερνήσεις έχουν και έχουν βαρύτατες ευθύνες, την οδήγησαν εκεί που την οδήγησαν. Εν πάση περιπτώσει, σας ρωτήσαμε κάτι, μας απαντήσατε κύριε Υπουργέ, νομίζω όμως ότι δεν είπατε όλη την αλήθεια, γιατί η ρύθμιση αυτή δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους, δεν αφορά για παράδειγμα τους απολυμμένους, αυτούς που έφυγαν με εθελούσια έξοδο από την εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, αυτό το άρθρο δεν θα πάρουν δηλαδή αποζημιώσεις αυτοί οι άνθρωποι. Και καταθέτουμε εδώ και το υπόμνημα, το αγωνιώδες υπόμνημα 96 εργαζομένων, πρώην εργαζομένων της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, που απευθύνονται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το καταθέτω στα πρακτικά. Αυτό το άρθρο όμως, το οποίο βεβαίως και υπερψηφίζουμε, αν και μισό βήμα, γιατί κάποιοι εργαζόμενοι θα πάρουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται, εμείς λέμε να τους πάρουν όλες, αλλά δεν θα σταθούμε εμπόδιο για αυτούς. Αυτό λοιπόν το άρθρο είναι μαζί στην ίδια τροπολογία και θα ψηφιστεί από κοινού με το άρθρο 10, το οποίο ανέλησε πριν από λίγο εδώ η υφυπουργός αγροτικής παραγωγής απασχόλησης, τέλος πάντων. Αυτό το άρθρο, ξέρετε, είναι προκλητικό, είναι απαράδεκτο, γιατί, ξέρετε, θα μπορούν να θεωρούνται αγρότες, ξέρετε ποιοι, όσοι έχουν φωτοβολταϊκά για παραγωγή ρεύματος, όχι μέχρι 100 που ίσχυε τώρα κιλοβάτ, αλλά μέχρι 500. Θα θεωρούνται δηλαδή αγρότες, και αυτό σημαίνει ότι θα εκπληρώνουν και τους όρους των ενισχύσεων, τους ειδικούς όρους της φορολόγησης. Ακόμα και επιχειρήσεις δηλαδή, μεγάλες επιχειρήσεις της λεγόμενης πράσινης ενέργειας, οι οποίες θα σπάνε επιμέρους τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε παραγωγή μέχρι 499, προκειμένου να έχουν όλα τα ωφέλη. Να μην πούμε ονόματα εδώ, αλλά μεγαλομέτοχοι τέτοιων ενεργειακών κολοσσών που όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα, τους διαφημίζουν κάθε βράδυ στις τηλεοράσεις, θα αποκτούν το προνόμιο και θα δηλώνουν αγρότες την ίδια στιγμή που ένας φτωχός, ένας μεροκαματιάρης, επειδή δεν θα μπορεί να αποδείξει ότι το αγροτικό του εισόδημα είναι μεγαλύτερο από τα όποια μεροκάματα παίρνει, δεν θα θεωρείται αγρότης, παρά το ότι αυτός ο άνθρωπος θα παιδεύεται, θα έχει λίγα στρέμματα, θα βγάζει λάδι, θα βγάζει κάποια φρούτα, ό,τι και αν παράγει. Αυτή είναι η λογική της δικής σας αντίληψης για την ανάπτυξη. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό το άρθρο το καταψηφίζουμε και με τα δυο μας χέρια. Και ως εκ τούτου και στην τροπολογία αυτή, που αυτά τα δύο άρθρα υπάρχουν και άλλα άρθρα, αλλά αυτά τα δύο είναι τα δύο αντιδιαμετρικά αντίθετα, το άρθρο για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας ζάχαρης και αυτό για την παραγωγή ρεύματος με τα φωτοβολταϊκά, καταλαβαίνετε ότι βαραίνει το τελευταίο και θα την καταψηφίσουμε, παρά το ότι στηρίζουμε απόλυτα το δικαίωμα των εργαζομένων. Και θα το ψηφίζομαι αν ερχόταν από μόνο του την πληρωμή των αποζημιώσεών τους για τα οφειλόμενα από την παλαιά εταιρεία, την επιχείρηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης.